Το σταφύλι που θα επιλέξουμε για τσίπουρο θα πρέπει να είναι το ωραίτερο στιβρός. Το ωραίτερο στιβρός, ούτε πολύ όρημο, ούτε πολύ άγουρο. Αφού το τριγύσουμε, αμέσως πρέπει να το πάμε στη θλίψη. Και αφού περιμένουμε το συν μία μέρες, περίπου με θερμοκρασία 18, το οδηγούμε στο βρασμό, στην πρώτη βράση. Η πρώτη βράση, αφού τελειώσει, κάνουμε τη δεύτερη βράση. Στη δεύτερη βράση, βάζουμε μέσα ορισμένα πράγματα. Μαστίχα και γλυκάνισο. Το γλυκάνισο τον βάζουμε για να αποκλείσουμε την τραχεία αρχική πτώση λόγω της αλκοόλης και το βάζουμε επίσης για να σκεπάζουμε ατέλεστο σταφυλιών, οξέα, σάπια σταφύλια ή άπλυτα καζάνια για να σκεπάσουμε αυτά χωρίς να βελτιώνουμε την ποιότητα. Αφού το οδηγήσουμε στη δεύτερη βράση, αφού πάρουμε την πρώτη βράση 18 γράδα, για να το οδηγήσουμε στη δεύτερη βράση, το αραιώνουμε με απιονισμένο υδρόχινο νερό, ούτως ώστε να φτάσει στα 15 γράδα. Να έχει μεγάλη ουρά να στείλει τα απόβλητα. Και μετά τη δεύτερη βράση, το παίρνουμε και το αραιώνουμε πάλι σε εκεί που μπορούμε να το πιούμε, 20 με 21. Πίνετε όλο το τσίπουρο ή κάποιο μέρος από την απόσταξη? Το πρώτο, η κεφαλή, δεν πίνεται, οδηγείται μακριά από την πόση και χρησιμοποιείται για αντριβή. Αν πούμε τη λεπτομέρεια, και η ουρά δεν πίνεται, χρησιμοποιείται για τους πιτσιλίτρες του αυτοκινήτου να μην παγώνει το χειμώνα. Τοποθετούμε τα σταφύλια στον αποστακτήρα. Αυτό το επιχάλημα επάνω λέγεται καπάκι, το οποίο μετά το βρασμό, κάτω το βρασμό, συγκεντρώνει τον ατμό και τον διοχετεύει μέσα του τόξου στο ψυγείο. Το ψυγείο είναι ένας κυλινδρικός άξονας που μέσα έχει τάσια διάτρητα τα οποία διοχετεύουν τον ατμό στην περιφέρεια, εσωτερική περιφέρεια του βαρμού και το οποίο δέχεται κρύο νερό από κάτω και το ζεστό το νερό που έρχεται σε επαφή ο ακνός το αποβάλλει έξω. Με αυτή τη διαδικασία είναι κρύο το ψυγείο ολόκληρο, ψύχεται, υγροποιείται και καταλήγει μόνο. Και όσο μπορείς να το δώσουμε, να τον διβελτίσουμε. Αυτό είναι η Ελλάδα. Εκεί δεν θα σε δούμε να πάρουμε. Για να τράβω. Εγώ κρατάω μέσα στο σπίτι.